Και καταντήσαμε να έχουν τα πηγάδια να μας κόψουν το αγροτικό ρεύμα και να το κάνουν οικιακό και τα περιβόλια μας με δέντρα να λεχθούν οικόπεδα. Πράγμα το οποίο μας αγανακτεί, διότι δεν μας δίνουν άδεια οικοπέδου για να κτίσουμε ή να πουλήσουμε ένα κομμάτι. Λοιπόν, τώρα το διατάφτα είναι ότι κερδίσαμε μόνο το νερό μέχρι και το Μάιο. Φυσικά είναι μια παράταση, δεν είναι τελεσίδικη απόφαση. Τώρα και τα οικόπεδα, όσο και τα οικόπεδα, ας ψάξουν να κάνουν μια καταμέτρηση. Έχουν αεροφωτογραφίες, ποιοι έχουν βγάλει τα δέντρα τους και να τους φορολογήσουν αυτούς. Εμείς έχουμε όλα τα δέντρα και είναι άδικο να φορολογηθούμε γι' αυτό. Έχουν ήδη αρχίσει τα μπιλιετάκια και είναι 10.000 ευρώ και οι άνθρωποι έχουν απόλυτο δίκιο. Την επόμενη φορά όμως θα κάνουμε αντάρτικο, δεν θα είναι ειρηνική πορεία και ευγενική. Γιατί τα έχουν βάλει με τον κάμπο. Ας στρέψουν τα βλέμματά τους κάπου αλλού να βρουν πηγές χρημάτων. Εμείς δεν έχουμε. Με τα δυσβάστακτα ένφια και τις φορολογίες δεν υπάρχει. Και επίσης η ΔΕΗ, ΔΔΕ, να κόψει την ΕΡΤ, γιατί είναι γελίο ΕΡΤ στο μάγκανο, γιατί δεν πατάμε τον μπουτόν να τρέχει νερό και να παρακολουθούμε τις ειδήσεις. Είναι παράλογο και είναι πολύ άσχημο αυτοί που έχουν δύο στρέμματα μόνο να τους τα χρήσει κατευθείαν οικόπεδα. Χωρίς να ρωτήσει, χωρίς να πάρει μία απάντηση από τον άνθρωπο ή μία αίτηση ή μία άρνηση. Δηλαδή είναι αποφασίζουμε και διατάζουμε. Η χειρή στη μορφή χούντας που συναντήσαμε. Δεν αποφασίζει ο άλλος για τη δική μας περιουσία. Σαν οικόπεδα και αναγκάζουν τον μικρό καλλιεργητή και τον αγρότη, τον επαγγελματία αγρότη σε αφανισμό, σε καταστροφή. Δήμαρχε. Το να φορολογεί κανείς τις μεγάλες εκτάσεις των περιβολιών, οι οποίες είναι κατά βάση αγροτικές εκτάσεις, σαν οικόπεδα και με τους όρους με τους οποίους φορολογούνται τα οικόπεδα, στην ουσία διαλύει τον κάμπο. Διαλύει τους καμπούσους και δεν διαλύει μόνο τον κάμπο και τους καμπούσους, αφορά όλη τη χείο. Διότι εάν ο κάμπος χάσει την ταυτότητά του, τη χάνει μαζί, είναι ένα σημαντικό κομμάτι της χείου το οποίο δεν μπορούμε να το χάσουμε. Πρέπει να προχωρήσουμε σε πολιτικές ολοκληρωμένης προστασίας. Δεν μας ενδιαφέρει να προστατεύουμε μόνο τα ντουβάρια, δεν μας ενδιαφέρει να προστατεύουμε μόνο τις ωραίες ζωγραφικές. Πρέπει να προστατεύουμε τις κοινωνίες οι οποίες ζουν μέσα σε αυτές. Είναι κάτι το οποίο το ελληνικό κράτος έχει αποφασίσει πριν από 20 και 30 χρόνια και δεν θέλουμε να υποδομηθούν, αλλά και έτσι απαγορεύει την οικοδόμηση και καλά κάνει, αλλά την ίδια στιγμή βαράει μία στο κεφάλι και στην ουσία εξαντλώντας. Και μετασχηματίζοντας κατά κάποιο τρόπο και, το κοινωνικό, και την κοινωνική υπόσταση του κάμπου αυτού του τρόπου. Και νομίζω ότι οι καμπούς έχουν να πούνε περισσότερο για αυτό το θέμα. Εμείς για να πούμε στην Ατούρα και εμείς πάμε να τα κάνουμε κόπεδα. Πώς συμβιβάζεται το ένα με το άλλο κίνδυνο. Είναι αντιφατική η φορολόγηση σε σχέση με την προστασία. Και δυσβάστακτη. Δεν μπορεί. Αν μαζίρουν οι κόπεδα. Ο καμπούς δεν μπορεί. Είναι αντιφατική. Γιατί ενώ σου έχει πει πρέπει να το κρατήσεις 15-20 στρέμματα το οικόπεδο σου, την ίδια στιγμή σε φορολογεί σαν να μπορείς να έχεις κόψει κομματάκια. Έτσι. Αυτό είναι. Και δεν μπορείς να το. Ούτε στο παιδί σου μπορείς να το χωρίσεις, να το δώσεις. Υπάρχει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία βρίσκεται ακριβώς σε αυτό το πνεύμα και την οποία έχουμε μεταφέρει και στους αρμόδιους, έχουμε πει στους αρμόδιους υπουργούς. Και παρακαλούμε πάρα πολύ και εσείς να το μεταφέρετε, αφενός να το μεταφέρετε στις εκείνες από εσάς, στις υπηρεσιακές αρχές και στους πολιτικούς προϊσταμένους. Το δεύτερο είναι και εσείς από την πλευρά σας, σαν υπηρεσία, να δείτε με ποιον τρόπο μπορείτε να βοηθήσετε για να καθοδηγήσετε την κοινωνία της χείου, ώστε να φτάσει στο πιο έτσι ευέλικτο και καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Γνωστό από παλιά, είμαστε σε μια δύσκολη θέση κι εμείς. Κατανοούμε ότι υπάρχει ιδιαιτερότητα της περιοχής. Από εκεί και πέρα όμως, εμείς από τη δική μας τη θέση οφείλουμε να είμαστε φορολογικά δίκαιοι και ίσοι απέναντι σε όλους τους πολίτες της χείου. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή άνθρωποι που έχουν δηλώσει ότι είναι οικόπεδα, άλλοι το δηλώνουν ως χωράφι.
Η μεγάλη μερίδα πλέον έχει τακτοποιήσει φορολογικά το συγκεκριμένο θέμα, ωστόσο υπάρχουν κάποιοι που δεν έχουν δηλώσει καθόλου την έκταση στην οποία πατάει το σπίτι τους ως οικόπεδο. Άλλοι που το έχουν δηλώσει, αλλά όχι όλα τα μέτρα, και άλλοι που δεν το έχουν δηλώσει καθόλου. Λοιπόν, εμείς οφείλουμε να είμαστε δίκαιοι σε όλους. Και από τη δική μας θέση έχουμε πει ότι ναι, δείτε τον κάμπο, γιατί είναι πράγματι ιδιαίτερες οι συνθήκες των ακινήτων στην περιοχή. Ωστόσο, σε αυτή τη φάση που είμαστε εμείς, κάνουμε ό,τι καλύτερα, θεωρούμε ότι πρέπει να είμαστε δίκαιοι και ίσοι απέναντι σε όλους. Ενδεχόμενες τροποποίησεις. Αρκετοί στο Υπουργείο, εμείς τον Νοέμβριο διοργανώνουμε μία ημερίδα μαζί με το Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο το έχουμε καλέσει να λάβει τις ευθύνες σε αυτό το κομμάτι, και θέλουμε να φέρουμε και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Υπουργείο Οικονομικών μαζί εδώ πέρα, για να συζητήσουμε για μία νέα νομοθεσία προστασίας. Η νομοθεσία προστασίας πρέπει να περιλαμβάνει και τις φορολογικές προφανώς επιβαρύνσεις, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Και εν ώψη αυτή, θα έλεγα, επειδή υπάρχουν άνθρωποι αυτή τη στιγμή που βρίσκονται σε τραγική κατάσταση, το καταλαβαίνετε, το ξέρετε καλύτερα από όλους εμάς σε τι κατάσταση βρίσκονται οι χιώτες, οι οποίοι για να, αν δεν μπορούσαν να δηλώσουν το 10, το 8 και το 5, σκεφτείτε τώρα πώς θα μπορούσαν να υποβληθούν. Γι' αυτόν τον λόγο θέλουμε όσο γίνεται περισσότερο παγώσετε αυτή την κατάσταση, εν ώψη μια ενδεχόμενη τροποποίηση, την οποία εγώ το πιστεύω ότι θα γίνει, γιατί πρέπει η Ελλάδα να προχωρήσει σε νέα νομοθεσία για γράμματα, ώστε να κερδιθεί μια μάχη για όλους τους καμπούσους και ταυτόχρονα να έχουμε προλάβει να μην έχουμε χάσει και τους λίγους ανθρώπους οι οποίοι συνήθως δεν το έχουν κάνει αυτό επειδή τσιγκουνεύεται εντός εισαγωγικών. Το κάνει αυτό διότι έχει βρεθεί σε δύσκολη θέση. Τι γίνεται με τους ανθρώπους που είναι μέσα στο κάμπο, που καλλιεργούν και δεν έχουν δυσκολία να μετανάστες, δηλαδή. Δηλαδή βγαίνουν ποσά να πληρώσουν νέοι άνθρωποι, νέοι αγρότες που προσπαθούν να παραμείνουν και να μην φύγουν από τα σπίτια τους, να μην κόψουν αναγκαστικά τα κτήματά τους και δεν μπορούν να συντηρήσουν τα κτήματά τους. Πώς θα γίνει? Μεγάλοι άνθρωποι συνταξιούχοι πληρώνουν 1.500 ευρώ, 2.000 ευρώ που δεν έχουν ένα ευρώ έσοδο. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή είμαστε πάρα πολύ δύσκολοι. Και όχι μόνο, πώς μπορεί να χαρακτηριστεί ένα οικόπεδο όταν είναι 32 στρέμματα και έχει δόμηση μόνο 300-400. Πώς είναι δυνατόν? Ένα στα 10 στρέμματα έχω 55 μέτρα. Πληρωθούν μόνο τα 400 μέτρα και όχι το χωράφι το υπόλοιπο που δεν δομείται. Μόνο τα 400 μέτρα. Ναι, έτσι ακριβώς. Είμαστε σε μια φάση που έχουμε τρεις κατηγορίες. Οι μένα που το έχουν δηλώσει όλοι σαν οικόπεδο, οι δε που το έχουν δηλώσει τα 400 μέτρα οικόπεδο στα οποία είναι χτισμένο το σπίτι τους και άλλοι που δεν το έχουν δηλώσει καθόλου. Μα δεν το θέλει να το δηλώσει το εκείνο οικόπεδο, τους αναγκάζετε εσείς με καθόλου να το δηλώσουν οικόπεδα. Από εκεί και πέρα εμείς για λόγους ίσης φορολογικής αντιμετώπισης σας καλούμε και γράφουμε πάνω στην πρόσκληση εάν και εφόσον είναι το σπίτι μου, να διευθούν τα δεδομένα. Εν πάση περιπτώσει, δώστε μας τη λύση τι θα κάνουμε με αυτά τα χαρτιά. Τι πρέπει να κάνουμε? Τουλάχιστον να είναι τόσο κοινή. Μα δεν είναι κοινό, δεν είναι παρμένο. Δεν είναι αυτό. Η νομοθεσία είναι παλιά, θεωρία. Μέχρι τώρα είναι καλύτερη μερίδα τα έχει διορθώσει. Αυτό δεν με διαφέρει καλό καθένα. Ένα λεπτάκι να σου πω κάτι. Είστε έφορος και τα ξέρετε τα μυστικά όλα καλά. Το κοιλώτα μας και δίνουμε σε ρυθμό και τα πορτοκάλια ξέρετε πόσα έχουν. 17 λεπτά. 17 λεπτά. Από 15 ως 20. Πέτσι μου για να πληρώσω εγώ αυτή την εφορία. Πόσους τόνους πρέπει να παράγω και να πάω σε χειμώνα. Για να το πουλήσω, να το πάρω υποπληθεί. Είναι προσφάτημα. Ωστόσο δεν είναι κάτι που μπορώ να επιλύσω εγώ. Εγώ οφείλω. Άμεσο αυτών των αλλαγών, των οποίων ζητάτε τώρα από καμπούς να γίνουν, και όπως σας επαναλαμβάνω, αν δεν μπορούσαν να το κάνουν από 10 χρόνια, τώρα δεν μπορούν 5 φορές παραπάνω να το κάνουν. Είναι αδύνατον δηλαδή. Και αυτό το οποίο δεν θυμήθηκε το Υπουργείο Οικονομικών πριν από 10 χρόνια να ζητήσει μετεπιτάσεως, δεν μπορεί να το ζητάει το 2018. Έπρεπε να το ζητήσει άλλες εποχές. Το δεύτερο δε είναι μια συνολική αλλαγή του καθεστώτος φορολογίας, γιατί θέλουμε να προστατεύσουμε τον κάμπο, πρέπει να προστατευτεί και από πλευράς φορολογικής. Ολοκληρωτικά, συνολικά αυτό. Κοιτάξτε, η θέση δική μου πέραν από την πολιτική πλευρά του ζητήματος, θέλω να πω ότι είναι η λογική προσέγγιση των πραγμάτων. Αυτή τη στιγμή με τις κηρύξεις οι οποίες υπάρχουν συγκεκριμένοι πολεοδομικοί περιορισμοί για την χρήση γης των γηπέδων, δηλαδή, τα οποία βρίσκονται σήμερα στον κάμπο. Και υπάρχει το παράλογο, αυτά τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται εντός σχεδίου πόλεως,
και όσα έχουν εξαντλήσει τους πολιοδομικούς περιορισμούς και έχουν κτίσει, το υπόλοιπο κομμάτι των γηπέδων να θεωρείται και αυτό να θεωρείται ως οικόπεδο και να φορολογείται ως οικόπεδο. Αυτό είναι ο απόλυτος παραλογισμός. Επίσης, για αυτά τα οποία δεν έχουν εξαντλήσει το δικαίωμά τους για να κτίσουν, όλο το υπόλοιπο θεωρείται, επαναλαμβάνω και πάλι, και το κομμάτι το οποίο δεν μπορούν να κτίσουν έτσι αλλιώς από τους πολεοδομικούς περιορισμούς, να θεωρείται ως οικόπεδο. Αυτό είναι παράλογο. Έχουμε κάνει επανειλημμένες κρούσεις στο Υπουργείο, μάλιστα είχαμε κάνει μια σύσκεψη στο γραφείο της Υφυπουργού, της κυρίας Παπανάτσιου, με το διευθυντή της. Κάποια στιγμή ήταν παρούσα και η ίδια και της εξηγήσαμε επακριβώς και λεπτομεριακά το ζήτημα. Παραδέχτηκε ότι πράγματι υπάρχει ένα σοβαρό θέμα. Είπε ότι βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου αυτός είναι ο νόμος και δεν είναι σημερινός νόμος. Και θα πρέπει να βρεθεί μια λύση. Πέραν από όλα αυτά και επαναλαμβάνω αναγνωρίζοντας απόλυτα ως δίκαιο το αίτημα των κατοίκων, κατέθεσα σχετική ερώτηση στο Υπουργείο μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου και αναμένω τη σχετική απάντηση. Έχω την αίσθηση ότι από τη σχετική απάντηση θα μας δώσουν και τις προθέσεις, θα μας ανακοινώσει το Υπουργείο και τις προθέσεις του, το πώς θα θεραπεύσει αυτό το πρόβλημα.